κρύθηκε στο τέλος του που είχε. Δηλαδή, ο Παύλος Ζωγιάς δεν έχει σοπαρίσει να πει παράθυρα, οπότε ήταν πολύ στην λεπτομέρεια. Εντάξει, και οι συνθήκες διαφορετικές. Για την έννοια, αν θυμάμαι καλά, ο Σίμων δεν είχε παίξει εκείνο το παιχνίδι. Αλλά βέβαια, το ένα κομμάτι είναι γνωστή η φιλοσοφία του προπονητή. Οι παίκτες είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα και το λέω πολύ ειλικρινά, γιατί από τότε που παίξαμε το φιλικό σκοπό και σε όλο και φτάνοντας εδώ στον Όμιλο, ότι ίσως είναι από την εποχή, ίσως είναι από τις πιο ταλαντούχες ομάδες της αυτή διοργάνωση. Μια ομάδα που έχει ψηλά γκάρ, με δυνατότητα στο low post, όπως είναι ο Μπουτάνοβιτς, είναι το μακρινό σουτ. Έχουν ένα front line πολύ δυνατό και σε ύψος και σε ταλέντο. Σίγουρα αυτό το μάτς που παίξαμε στο ΠΟ θα μας βοηθήσει σαν εμπειρία να δούμε κάποια πράγματα, αλλά απ' την άλλη, ξαναλέω, και εμείς ήμασταν διαφορετικοί τότε και αυτοί δεν είχαν όλη την ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση και εμείς αυτό που θα κάνουμε ήταν αυτό που κάνουμε κάθε φορά. Ουσιαστικά αφοσιωνόμαστε πάρα πολύ στο κομμάτι του σκάουτινγκ, στην προετοιμασία, όπως κάναμε και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, να δούμε ποια είναι τα κλειδιά της ομάδας. Ξέρουμε, έτσι απλά να επικεντρωθούμε σε αυτό το πολύ καλό και που είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο στα παιδιά, είναι πολύ καλή αποδέκτες, δηλαδή την πληροφορία, είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Ίσως είναι ομάδα που έχω κοουτσάρει τόσα χρόνια πιο συγκεντρωμένη από κάθε άλλη ομάδα. Έτσι. Και το λέω πολύ ειλικρινά, γιατί σίγουρα σε ομάδες έχει 3-4 που μπορούν να παρακολουθήσουν, κάποιοι άλλοι όχι, σε κάποιοι έχουν να επιμείνει. Εδώ το καλό που έχουμε τα παιδιά δεν είναι συγκεντρωμένοι, γιατί δεν έχουμε και χρόνο να κάνουμε προπόνηση ή να πάμε στο γήπεδο. Να προετοιμάσουμε. Οπότε νομίζω και αυτή τη φορά θα κάνουμε μια καλή δουλειά γιατί το κομμάτι της άμυνας. Γιατί δουλεύουμε και τα δύο κομμάτια, έτσι, όχι μόνο.